κάτι παρακαλώ να καθίσετε. Κατεβάστε τη μασκούλα να καλύπτει μόνο το στόμα, το κεφαλάκι σας πίσω και πάνω. Όλο ένα και περισσότεροι είναι οι πολίτες των Χανίων που αγκαλιάζουν την προσπάθεια των κλιμακίων του ΕΟΔΗ, που στόχο έχει να καταγράφει και να παρουσιάζει σε εβδομαδιαία βάση την πορεία της διασποράς του κορονοϊού στην κοινότητα. Ήδη από την περασμένη Δευτέρα και πλέον κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ θα βρίσκονται σε προκαθορισμένα σημεία της πόλης των Χανίων, προκειμένου να διενεργούν rapid test στους πολίτες. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, κάθε Δευτέρα τεστ κορονοϊού θα γίνονται στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς και κάθε Πέμπτη στην πλατεία 1866 από τις 10 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι. Ο βασικός στόχος που βάζουμε αυτή τα σημεία σταθερής δειγματοληψίας είναι αυτό, δηλαδή να συμμετρούμε δύο φορές τη βδομάδα τουλάχιστον το τι συμβαίνει μες στην πόλη. Αυτό. Και βέβαια, θα δούμε τώρα στην πορεία πώς θα αξιοληθούν τα αποτελέσματα. Με δεδομένο ότι ο Δήμος Χανίων παραμένει στο βαθύ κόκκινο και καθημερινά καταγράφει σημαντικό αριθμό νέων κρουσμάτων, οι υγειονομικές αρχές του νομού εξακολουθούν να συστήνουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν με σχολαστικότητα όλα τα υγειονομικά μέτρα. Έχουμε σταθεροποιηθεί σε νούμερα τα οποία δυστυχώς δεν είναι τα καλύτερα, αλλά τουλάχιστον φαίνεται ότι είμαστε σε θέση μέσα από προσεκτικές κινήσεις να αποκλιμακώσουμε σιγά σιγά την κατάσταση. Δηλαδή θα έλεγα ότι το επόμενο σενάριο για τα Χανιά φαίνεται ότι είναι υποέλεγχο αυτή τη στιγμή. Είναι υποέλεγχο. Ο Στέφανος Δουκάκης μάλιστα υποστηρίζει ότι το σενάριο του Πάσχα στο χωριό, αν και απομακρύνεται από τις σκέψεις της κυβέρνησης, θα προκαλούσε μεγάλη διασπορά του φωνικού ιού στην κοινότητα, την ίδια στιγμή που φαίνεται πιο διαλλακτικός σε ό,τι αφορά στο άνοιγμα της εστίασης. Ενδεχομένως ίσως να μπούμε πια και με βάση τη δυνατότητα πλέον που έχουμε μέσω των self-test, των rapid που κάνουμε, και όλου του συστήματος επιτήρησης που έχει δημιουργηθεί και από τον ΕΟΔΗ, ίσως θα μπορούσε υπό όρους να προχωρήσει, ακριβώς για να αποφύγουμε αυτά τα θλιβερά φαινόμενα που βλέπουμε σε πλατείες με τον απίστευτο συνωστισμό, ο οποίος δεν ελέγχεται εύκολα.